έφυγε από τη ζωή ο ήρωας ψαράς που έσωσε με το καΐκι του δεκάδες ανθρώπους στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Η αδερφή του μιλά στο όπεν για την αυταπάρνησή του και συγγενεί. Ο καπετάν Κώστας με το καΐκι του σώζει ζωές στο μαρτυρικό εκείνο βράδυ της 23ης Ιουλίου που το μάτι μετατράπηκε σε πυρήνη κόλαση. Όταν είδε τη φωτιά και τους ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν, χωρίς δεύτερη σκέψη ρίχτηκε στη μάχη. Είναι ένας σύγχρονος ήρωας, είναι, γιατί όταν προσφέρει στην κοινωνία, είσαι ένα ήρωα. Ο καπετάν Κώστα, όπω τον ήξεραν όλοι στη Νέα Μάκρη, σάλπαρε για το τελευταίο ταξίδι. Έδωσε και αυτό στη δική του μάχη για τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Νικήθηκε από τον καρκίνο χθε το βράδυ, σχεδόν ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο μάτι. Μπόρεσε να σε τόσε ζωέ, δεν μπορεί να σώσει τη δικιά του. Το πρώτο καίκη μπήκε μέσα στη φωτιά και έβγαλε κόσμο. Κάτι βοβούτηκε καθόλου. Ο άνθρωπο που ήταν μαζί του βοβούθηκε. Αυτό δεν η γνωστή τραγουδίστρια Σοφία Αρβανίτη, αδελφή του καπετάν Κώστα, συγκινημένη, αποκαλύπτει πω πέρσι ενώ έτρεχε να σώσει τον κόσμο, ζούσε το δικό του γολγοθά. Έκανε δηλαδή και έναν ατομικό αγώνα εδώ και χρόνια με χειρουργία. Ε, γιατί πάλι με τον καρκίνο εδώ και τέσσερα χρόνια, αλλά τώρα. Ο αδελφικό του φίλο και συνάδελφο, ο κύριο Δημήτρη Πόγκα, αγναντεύει τη θάλασσα. Εκείνο το βράδυ έτρεχαν μαζί. Το κενό είναι μεγάλο. Έκανε μια καλή προσφορά μια κοινωνική προσφορά, να λοιπόν, πούμε έτσι, στο θέμα τη φωτιά. Πιστεύω πω ήταν όχι μόνο ο ήταν ο άνθρωπο κλειδί για τα πάντα, α πούμε. Αυτό είναι ο ταξιάρχη, το καίκι του καπετάν Κώστα, που εκείνο το μοιραίο απόγευμα που η φωτιά είχε ξεσπάσει στο μάτι, με πλήρωμα τη γυναίκα του, το γιο του και το βοηθό του, βοήθησαν πάνω από 70 ανθρώπου για να σωθούν. Ανήμερα τη τραγωδία τη 23η Ιουλίου είχε τα γενέθλιά του και το παράπονο του ξεχύλιζε μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση. Μία πίκρα έχει μείνει κυρίω από την πολιτεία, λόγω τη τάση τη με του αλλοδαπού, αφού και αυτού του εκμεταλλεύτηκε ψηφοθυρικά. Με ένα μήνυμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, μετέφερε τα συλληπιτήριά του για το χαμό του γενναίου ψαρά ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Είναι ένα μικρό δείγμα τη ευγνωμοσύνη όλων μα απέναντι στη γενναιότητα που έδειξε το βράδυ τη τραγωδία στο μάτι, όταν χωρί δεύτερη σκέψη έσπευσε να σώσει 70 συνανθρώπου μα που κινδύνευαν από τη θάλασσα. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη.